Από το 2013 απασχολεί το πρόβλημα αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και νομίζω αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι σε μια περιοχή τόσο, που έχει τόσο αδεινά προβλήματα ανεργίας, φτώχειας, είναι κρίμα δηλαδή ότι ούτε ένα τόσο μικρό κονδύλι, γιατί πολύ μικρό είναι σε σχέση με αυτά που μοιράζονται στην περιφέρεια, δεν μπορεί τελικά αυτό να το απολαύσει ο δημότης του Περάματος που έχει πρόβλημα. Έτσι, και τα περισσότερα κονδύλια είναι και για άμεσα προβλήματα. Πέραν αυτά δηλαδή του βρεφορυπιακού που τώρα απευθύνονται σε όλους γενικά τους πολίτες, αυτά του κοινωνικού παντοπόλου και του κοινωνικού ψητίου προφανώς απευθύνονται στον κόσμο που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι φανερό, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο που διατίθεται δηλαδή τελικά, ας πούμε, τα λεφτά που εξυπηρετούν να ανακουφίζουν τον πολίτη που είναι άνεργος ή χαμηλά εργαζόμενος ή έχει μια πραγματικά δύσκολη ζωή να κάνει μπροστά του. Αυτό είναι το πρώτο και είναι και σημαντικό. Τώρα και πέρυσι είχαμε μιλήσει πριν ακριβώς χρόνο για αυτό το ζήτημα να δώσουμε την παράταση. Εμείς θα συμφωνήσουμε να δοθεί η παράταση, όμως δεν συμφωνούμε να πάνε τα λεφτά από τη δράση και του βρεφοριακού σταθμού κάπου αλλού. Δηλαδή και η δράση του βρεφοριακού σταθμού είναι πολύ σημαντική. Και θέλω να πω τώρα, δεν είναι το θέμα μας αυτό, αλλά είναι σχετικό, είναι πολύ σχετικό. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, φέραμε θέμα πρώην μερίσιας διάταξης να κρατηθεί το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και μάλιστα να κρατηθούν και 4 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτό το πρόγραμμα. Και υπήρχε, έτσι φάνηκε, ένα αδιέξοδο, και δεν το βλέπουμε αδιέξοδο. Νομίζω ότι πάντα μπορεί να υπάρχουν λύσεις για να κρατηθούν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους και για να απορροφηθούν αυτά τα κονδύλια που δεν απορροφηθήκαν πριν. Και κάνει και εντύπωση ότι είναι για τις ίδιες δράσεις τα κονδύλια, δηλαδή για κοινωνικό πρωτοβουλίο και κοινωνικό συζήτημα. Ωραία. Αυτό το θέμα υπάρχει πάντως των εργαζόμενων. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν έχουμε πάρει μια απάντηση. Και δεν ξέρω, ο Δήμαρχος του Περάματος δεν είναι εκεί. Θέλω να πω κάτι. Αυτή η αίτηση ανακατανομής που έρχεται. Δεν είναι αποτέλεσμα από ό,τι καταλαβαίνω το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, άλλες παρατάξεις οι δημοτικές τι είπαν εκεί. Ήταν η διοίκηση, ας πούμε, πήρε αυτή την ευθύνη μόνη της να ζητήσει την ανακατανομή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια γνώση στην Επιτροπή που ασχολήθηκε με το θέμα, ή αν εδώ ο Δήμαρχος θα μας πει, αλλά είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να γίνονται κοινωνοί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν δυσκολίες με την πανδημία, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει για αυτά τα ζητήματα να συνεδριάσει και να πάρουν θέσεις και παρατάξεις. Λοιπόν, συμφωνούμε στην παράταση, δεν συμφωνούμε στην αναδιανομή.